Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έκτακτη επικαιρότητα και απόψε. Νομίζω κανείς μας δεν μπορεί να αφήσει πίσω το τραγικό συμβάν της 28ης Φεβρουαρίου. Σήμερα κηδέψαμε 17 συμπολίτες μας, 17 ανθρώπους και τους κηδέψαμε με ένα γιατί στα χείλη. Αυτό το γιατί θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε σήμερα, ώστε να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη όχι μόνο ο φυσικός αυτούργος αυτής της υπόθεσης, ο σταθμάρχης που προφυλακίστηκε σήμερα, αλλά και οι ηθικοί αυτούργοι που άφησαν το σταθμάρχη σε αυτή τη θέση να έχει στα χέρια του τις ζωές τόσων ανθρώπων επί σειρά ετών. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Και τον κύριο Παύλο Χριστίδη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Έχουμε στη σύνδεσή μας τον Μαρίνο Αλιφέρη, ο οποίος βρίσκεται στη Λάρισα, και τη Μάνια Αλιβιζάτου. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα της ημέρας. Να μας δώσεις, Μαρίνο, τις πληροφορίες που έχεις, καθώς έκανες και μία αποκάλυψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για ένα έγγραφο το οποίο αναχώρησης, το οποίο δεν εστάλει ποτέ στο μηχανοδηγό από το σταθμάρχη και το οποίο ήταν και αυτό μοιραίο το γεγονός. Ήταν ένα μέτρο ασφαλείας το οποίο δεν τηρήθηκε σε αυτήν την περίπτωση. Είναι ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να το δίνει υποχρεωτικά ο κάθε σταθμάρχης στον οποιονδήποτε μηχανοδηγό αναχωρεί από το σταθμό των τρένων. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν από τη Λάρισα. Το συγκεκριμένο έγγραφο δίνεται κατά την αναχώρηση. Το υπογράφει τόσο ο σταθμάρχης όσο και ο μηχανοδηγός. Πάνω εκεί αναγράφεται η αμαξοστοιχεία, το δρομολόγιο που θα ακολουθήσει και από πού θα ξεκινήσει το τρένο και πού θα καταλήξει. Δεν δόθηκε το συγκεκριμένο χαρτί στον μηχανοδηγό, ο οποίος έφυγε. Εκείνο το βράδυ έχουν γίνει δώρα τρομερά πράγματα, έχουν γίνει τα πάντα για να συμβεί αυτό το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να είναι ένας ακόμη κρίκος σε αυτή την αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησε το μοιραίο τρένο στο κλειδί 118 στην οδό Καραγάτση, δηλαδή, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μετά από 15 λεπτά να συγκρουστεί με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Έρχονται νεότερες πληροφορίες σχετικά τόσο με τη ταχύτητα των δύο αμαξοστοιχειών. Φαίνεται ότι η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε αναπτύξει εκείνη τη στιγμή ταχύτητα 160 χιλιόμετρα. Η αμαξοστοιχεία εμπορική ερχόταν με 100 χιλιόμετρα από την αντίθετη κατεύθυνση και φαίνεται ότι η δύναμη της σύγκρουσης, η οποία αναπτύχθηκε όταν τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, ξεπερνάει τους 43 τόνους. Μάλιστα. Ήταν τρομερές οι δυνάμεις και δυστυχώς 57 άνθρωποι μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται και στις μονάδες εντατικής θεραπείας, έχασαν τη ζωή τους. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι η επικαιρότητα. Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι, σωρία λαθών λοιπόν οδήγησαν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, σε αυτό το τραγικό πολύ νεκρό δυστύχημα. Τις συνέπειες όλων βιώνουμε όλες αυτές τις ημέρες. Τώρα να έρθω στους καλεσμένους μου. Κύριε Καραγκούνη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητείτε πολύ είναι η μετάταξη του σταθμάρχη. Και θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Πρώτα όμως να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μάκης Βορύδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα πριν από λίγο. Εκεί λοιπόν το επόμενο θέμα είναι πώς γίνεται η μετάταξη. Η μετάταξη έχει όριο ηλικίας ή δεν έχει όριο ηλικίας. Η απάντηση τώρα, το πρόσθετο το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι υπήρξε μια απόφαση η οποία αφορούσε τον οργανισμό του ΟΣΕ και στον οργανισμό του ΟΣΕ είπε οι μετατάξεις γίνονται άνευ ορίου ηλικίας. Εγώ θα πω εκ περισσού. Γιατί θα πω εκ περισσού? Γιατί οι μετατάξεις στον ΟΣΕ ποτέ δεν είχαν όριο ηλικίας. 2016 γίνονται 30 περίπου μετατάξεις σταθμαρχών, οι οποίοι είναι 52, 58, 59... Το 2017. Αν ήταν όμως όλα νομοθετικά ρυθμισμένα ήδη, όπως λέτε, σωστά, πάρα πολύ καιρό πριν την προκήρυξη για τη συγκεκριμένη σωστά θέση, γιατί χρειάστηκε και η υπουργική απόφαση του κυρίου Καραμαλή μετά, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της μετάταξης, όχι της πρόσληψης? Κατά τη γνώμη μου, ο συσχετισμός είναι συγκυριακός. Γιατί? Διότι περίεργη στον οργανισμό. Συγκυρία πάντως. Σε αυτό να συμφωνήσουμε, εντάξει, κύριε υπάρχει Βορύδη. Υπάρχει μια καχυποψία τώρα. Ναι. Αλλά θα πω το εξής. Ο οργανισμός του ΟΣΕ ποτέ δεν προέβλεπε μετατάξεις.
Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, συγκυριακός ο συσχετισμός, μας είπε ο κύριος Βορύδης για την υπουργική απόφαση και συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχει καχυποψία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν εξειδικεύσουμε πάνω στο ανθρώπινο λάθος, διότι εδώ είναι αυταπόδεικτο ότι υπάρχει ανθρώπινο λάθος, αλλά επιτρέψτε να πω και έναν Ρωστοπούλου, δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε αυτόν τον παράγοντα. Και ο Πρωθυπουργός δεν το έκανε. Και θεωρώ ότι, και θέλω να επιμείνω έτσι σε αυτό, πρωτού ξεκινήσουμε την κουβέντα και συστήσουμε και τα ειδικότερα ζητήματα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια αυτονόητη πολιτική πράξη, κύριε Ρωστοπούλου, να ζητήσει μια δημόσια συγγνώμη για αυτό το τραγικό γεγονός, αναλαμβάνοντας τη δική μας πολιτική ευθύνη στα όρια που υπάρχει η δική μας η πολιτική ευθύνη, αλλά κυρίως και για τις διαχρονικές αβελτηρίες που οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Γιατί, κυρία Αναγνωστοπούλου, για κάποιο λόγο διηγηθήκαμε εδώ. Δεν είναι μόνο η μετάταξη, μη μετάταξη του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Θα έρθουμε σταθμάρχη, και στις συμβάσεις και στην 717, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κοιτάξτε, θα συζητήσουμε και την δημόσια συγγνώμη του Πρωθυπουργού. Θα τα πούμε. Θα ήθελα όμως ένα σχόλιο σας για τη μετάταξη και ένα σχόλιο σας για την υπουργική απόφαση του κυρίου Καραμαλή, που χαρακτηρίστηκε από τον κύριο Βορύδη ως, πώς το είπε, συγκυριακός συσχετισμός. Έγινε νόμιμη η μετάταξη, όπως γίνεται παντού στο δημόσιο, κύριε Ρωστοπούλου. Κύριε Καραγκούνη, θα παρακαλούσα εσείς, επειδή είστε και εσείς δικηγόρος, είστε και εσείς νομικός, μην μας ταράξετε στα νομικά όπως ο κύριος. Όχι, καθόλου. Δεν σας ταράζουν καθόλου στα νομικά. Μα οι μετατάξεις γίνονται παντού στο δημόσιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σταθμάρχες, κύριε Ρωστοπούλου, οι οποίοι έχουν μπει με ένα όριο ηλικίας, πιθανότατα όταν προσευλήθησαν, με ένα όριο ηλικίας 42 ετών. Εγώ να το ορίσω 42 ετών. Σταματήσαν οι σταθμάρχες να μεγαλώνουν. Δεν έχουμε σταθμάρχες σήμερα που είναι 59 χρονών και 58 και 57. Και ήγηκε στα όρια της συνταξιοδότησης. Εδώ είναι ένα άλλο καθεστώς. Οι μετατάξεις, κυρία Νοστοπούλου, είναι ένα άλλο καθεστώς. Οι μετατάξεις. Αυτή είναι η λειτουργία της κινητικότητας, αυτή είναι η λειτουργία των μετατάξεων. Είναι ένα άλλο καθεστώς. Είναι άνθρωποι που είναι ήδη στο δημόσιο και προσπαθούν να καλύψουν κάποιες θέσεις. Είναι ρουσφετολογικό. Δεν είναι ρουσφετολογικό. Διότι δεν ζητήσαμε. Ζητήθηκαν 18 σταθμάρχες και δηλώσαν ενδιαφέρον μόνο 2. Το αντίθετο θα ήταν ρουσφετολογικό. Είναι μια. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί δεν θέλουν να μπούμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος από το συγκεκριμένο σταθμάρχη. Αλλά πέρασε και την εκπαίδευση που έπρεπε να περάσει, είχε τα ουσιαστικά και τα τυπικά προσόντα. Τι πήγε λάθος, κύριε Ρωστοπούλου, είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο καταλαβαίνω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν είδε όλα αυτά τα σημεία, είχε μπροστά του και τα τεχνολογικά, το τεχνολογικό πλαίσιο να δει και να καταλάβει το λάθος. Δεν έγινε. Και τώρα προφανώς πάμε να αναζητήσουμε τι έγινε με το συγκεκριμένο σταθμάρχη. Ήταν στην κινητικότητα, ήταν στο δημόσιο, είχε τη δυνατότητα να το κάνει και σήμερα έχουμε σταθμάρχες που οι περισσότεροι είναι 58 και 59 και 60 ετών. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική και δεν ασχολούμαστε, νομίζω θα χάσουμε το δάσος. Θα δούμε το δέντρο, θα χάσουμε το δάσος. Ποιο είναι το δάσος όμως, πώς φτάσαμε εδώ, κύριε Καραγκούνη, όταν έχουμε μια σωρία λαθών? Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη μετάταξη, έχει να κάνει με έγγραφα τα οποία δεν συμπληρώθηκαν, έχει να κάνει με βάρδιες που έμειναν μισές. Έτσι μην ξεχνάμε ότι έπρεπε να υπάρχει άλλος ένας σταθμάρχης μέχρι τις 11, ο οποίος από ό,τι μάθαμε έφυγε νωρίτερα. Υπήρχε ένας επόπτης ο οποίος σήμερα πήρε άδεια, λίγες μέρες σήμερα μάθαμε ότι πήρε άδεια λίγες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Και δεν ξέρουμε πώς την πήρε αυτή την άδεια και γιατί. Είναι όλα υποδιερεύνηση, θέλω να πω, και όλα έχουν τη σημασία τους. Οι βάρδιες από το 2017 είναι διπλές, κύριε Ρωστοπούλου. Και διπλώνουν για μία ώρα το βράδυ. Αυτό δεν έχει αλλάξει από το 2017. Θα μου πείτε, έπρεπε να είναι και 2 και 3, μάλλον να είναι 3, γιατί 2 είναι. Και στην πρωινή βάρδια είναι 3. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί γίνεται τριπλό όταν αλλάζει για μία ώρα η βάρδια. Πολλή κουβέντα μπορεί να γίνει γι' αυτό. Αν μπούμε πάλι στη λογική σας, λέω ότι έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια, πολλά μπορούν να έχουν αλλάξει. Κύριε Καραγκούνη, εσείς ουσία, θα συμφωνήσετε ότι έγιναν πολλά λάθη και υπήρξαν πάρα πολλές αστοχίες? Μα αν δεν είχαν έστω γίνει, σε αυτό το κομμάτι, της βάρδιας, του σταθμάρχης, αυτό συμφωνείτε? Αν δεν είχαν γίνει λάθη, αν δεν είχαν γίνει αστοχίες, δεν θα είχαμε καταλήξει σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν δομικά, συστημικά λάθη τα οποία
επέδρασαν και τα οποία θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει αν είχαμε το συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης πολλά χρόνια πριν. Εγώ εκεί μένω. Γιατί στο ανθρώπινο λάθος, κ. Γνωστοπούλου, θα πούμε πάρα πολλά. Οι βάρδιες δεν έχουν αλλάξει από το 2017. Ο τρόπος επιλογής των μετατάξεων δεν έχει αλλάξει. Το ανθρώπινο λάθος πάντα είναι στο τραπέζι και έγινε, έτυχε να γίνει στο συγκεκριμένο αυτό άνθρωπο, που δυστυχώς προκάλεσε αυτή την τραγική κατάσταση. Αν είχαμε όμως ένα κεντρικό σύστημα που θα μπορούσε να είχε αποφευθεί χωρίς να μπει ο ανθρώπινος παράγοντας, τότε ναι, εκεί θα είχαμε πετύχει. Και το ερώτημα, κύριε Γνωστοπούλου, είναι γιατί δεν είχαμε αυτό το κεντρικό σύστημα και φαντάζομαι θα το συζητήσουμε πολύ εκτενώς στη συνέχεια, πολλά χρόνια πριν. Θα το συζητήσουμε, εγώ δεν θα έλεγα και στη σύμβαση εγώ 17, δεν θα έλεγα, σωστά. Και στο τι σημαίνει όλο αυτό, όλες αυτές οι καθυστερήσεις τέλος πάντων. Θα έρθουμε και σε αυτό. Σωστά. Κύριε Γνωστοπούλου, εγώ. Απλά ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιξε ρόλο σε πάρα πολλά επίπεδα. Προφανώς. Προφανώς. Μα το ζητούμενο είναι να μην μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας όλα αυτά. Και όταν καταλήγεις μετά από διαδοχικές αβελτηρίες, κύριε Γνωστοπούλου, να έχουν περάσει τόσα χρόνια από το 2014 και ενώ έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον μέχρι το 2017 αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα για να μην μπαίνει το ανθρώπινος παράγοντας, φτάσαμε λοιπόν το 2019 να επανεκκινείται αυτή η σύμβαση, το 2019 και μέσα 21 μήνες, γιατί υπήρξε και υπήρξε το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο αναγκαστικά υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, φτάσαμε μέσα 21 μήνες να φτιάξουμε το συμβατικό έργο. Έχω πολλά ερωτήματα. Σωστά, για το σωστά. Τι έγινε θα το δούμε στην πορεία. Εγώ θα έλεγα λοιπόν. Και από την πρώτη υπογραφή της σύμβασης. Θα έλεγα λοιπόν να μην εξειδικεύσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί αν εξειδικεύσουμε εκεί, σας είπα τι έχει γίνει. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει, όχι τώρα και σε προηγούμενη φάση. Εγώ θα έλεγα ότι το συστημικό λάθος είναι αυτό που ούτως ή άλλως έπρεπε μια ευγνωμούμενη πολιτεία να το είχε παράσει και να το είχε παράσει πολύ νωρίτερα. Κύριε Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε σήμερα το ζήτημα αυτό της μετάταξης του σταθμάρχη και θα ήθελα ένα σχόλιο και από εσάς. Νομίζω ότι έχει βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του, διότι ήταν ανεπαρκής και οι απαντήσεις του κύριου Βορύδη και πάρα πολύ σαφείς οι αιχμές του τομέαρχη διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Ραγκούση, ο οποίος στην επίσκεψή του επιτόπου στη Λάρισα δεν εντόπισε μόνο αυτό το ζήτημα για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, αλλά συνομολογήθηκε επιτόπου από σταθμάρχες ότι ο σταθμός είναι τυφλός από τον καλοκαίρι του 2019 και μετά. Περιμέναμε να δούμε εάν αυτό θα διασταυρωθεί και βγήκε το απόγευμα, μεσημέρι προς απόγευμα, μία ανακοίνωση από τον ΟΣΕ, προσέξτε να σας παρακαλώ, που λέει ότι από τη φωτιά του 2019 και μετά ο σταθμός μπορεί να δει εντός εισαγωγικών μόνο σε μία απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σημείο του της αμαξοστοιχίας. Και δεν έγινε τίποτα από το 2019 και μετά για να επιστρέψει τουλάχιστον στην προτεραία κατάσταση όπου είχε την εικόνα τουλάχιστον μέχρι τους νέους πόρους που είναι κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα παραπάνω. Δηλαδή ομολόγησε ΟΣΕ ότι στο σημείο που έγινε το τραγικό δυστύχημα δεν υπήρχε δυνατότητα καμίας επαφής και προφανέστατα ομολόγησε ότι εάν τα πράγματα δεν είχαν εγκαταληφθεί δεν θα είχαμε το δυστύχημα. Μας έκανε τρομερή εντύπωση, πρέπει να σας πω, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή η ανακοίνωση. Θέλω να καλέσω άπαντες να τη διαβάσουν και να πω ότι συνιστά μία, θα σας έλεγα, αλλαγή του στάτους της συζήτησης γύρω από το τραγικό δυστύχημα. Η ομολογία δηλαδή του ΟΣΕ ότι αδυνατούσε το σημείο, ο σταθμός της Λάρισας δεν είχε καθόλου τηλεδιοίκηση. Και εδώ, και για να ολοκληρώσω για την πρώτη μου τοποθέτηση, θεωρώ ότι είναι απολύτως αναντίστοιχες οι επιλογές που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή η καθυστερημένη και μισή συγγνώμη, η οποία συγγνώμη αφορά ευθύνες και άλλων, το γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλής ανακοινώθηκε ότι θα ξαναείναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, καλοδεχούμενο με την έννοια ότι έχει κάθε δικαίωμα και αυτός να επιλέξει να είναι και το κόμμα του να επιλέξει να τον έχει υποψήφιο. Όμως ο κύριος Καραμαλής, θέλω να το πω ευθύτατα. Ένα θέμα προς συζήτηση. Προσέξτε, όχι, εγώ δεν βάζω θέμα. Ένας υπουργός ο οποίος παρετείται ξανά είναι υποψήφιος. Εδώ δεν έχουμε παρέτηση όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου. Επιτρέψτε μου, έχουμε απόκρυψη.
Δηλαδή έχουμε απλώς την απόσυρση του κύριου Καραμαλή από τη δημόσια συζήτηση και την τηλεοπτική και στο κοινοβούλιο για κάποιες μέρες μέχρι να ανακηρυχθεί εκ νέου υποψήφιος. Έχει κάθε δικαίωμα και το κόμμα. Δεν βγαίνει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Καραμαλής, στις τηλεοράσεις, στα πάνελ, να δώσει εξηγήσεις. Κάναμε ένα μικρό λάθος. Πήραμε της μετρητής την ανακοίνωση παραίτησής του. Να. Αποδείχθηκε ότι δεν έπρεπε να την πάρουμε τη μετρητή. Ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιο. Καμία αντίρρηση. Θέλει το κόμμα του να τον έχει υποψήφιο και αυτό επιθυμεί να είναι. Οφείλει να μην κρύβεται από το δημόσιο διάλογο όμως ο κύριος Καραμαλής. Δεν μπορεί να ανακοινωθεί σε λίγες μέρες υποψήφιο και να επιχειρήσει να δοξαστεί κρυπτόμενος υπό το βάρος αυτής της εθνικής τραγωδίας. Και τέλος, και θέλω και αυτό να το συζητήσουμε και να μπει στη συζήτηση, οι διοικήσεις των εταιριών. Που μας ενημέρωσε πάλι ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχουν παραιτηθεί, δεν έχουν παραιτηθεί. Και θέλω να μιλήσω ευθέως. Μήπως έχουν πάρει μπρος οι καταστροφείς εγγράφων αυτή τη στιγμή, ή είναι δυνατόν οι άμεσα ελεγχόμενοι να είναι στη θέση τους και να είναι σε θέση de facto να επηρεάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα χρειαστεί η αρμόδια αρχή για να καταλήξει στα συμπεράσματά της. Δεν ξέρω αν ο κύριος Καραγιώνης θέλει να απαντήσει. Είμαστε βέβαιοι. Είμαστε βέβαιοι. Όλα, κύριε Μιστοπούλου, είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια τους θα είναι σε καθεστώς αυξημένης ασφάλειας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, βέβαια ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα η όλη διαδικασία. Συγγνώμη, κυρία Αναγνωστοπούλου. Εδώ πέρα βέβαια, με την περιβόητη ακόμα επιτροπή. Ακόμα δεν έχουμε. Έχει διασυρθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό ήθελα να πω ότι πρέπει να δούμε και πώς θα καταλήξει η επιτροπή. Έτσι, μετά και την παρέτηση του κυρίου Ζηλιασκόπουλου. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Ζηλιασκόπουλου και την ομολογία του κύριου Προφυλίδη ότι δεν έχουν καν ξεκάθαρο αντικείμενο. Έχουμε και την επιστολή του κύριου Μητσοτάκη στον κύριο Ντογιάκο, μια ευθεία παρέμβαση στη δικαιοσύνη, όπου στον κύριο Ντογιάκο του λέει πόσο γρήγορα να κάνει, σε ποιον να την αναθέσει και πόσο γρήγορα πρέπει να τη λάβει και υπόψη του την πραγματογνωμοσύνη που θα παράξει η επιτροπή που διάλεξε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Στα τελικά συμπεράσματά της. Δηλαδή λέει, αυτό τόσο χρόνο να κάνετε, να τελειώσετε πάρα πολύ γρήγορα, σε αυτό να την αναθέσεις και θα λάβεις και υπόψη σου το πόρισμα της Επιτροπής που διόρισα εγώ. Αυτό του λέει την Ντογιάκου. Λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Καραγκούνη, θέλω να δώσω το λόγο και στον κύριο Χριστίδη, να μας κάνει και εκείνος το σχόλιο του για τον ανθρώπινο παράγοντα για τον οποίο συζητήσαμε, για τις μετατάξεις, για τις βάρδιες, για τα έγγραφα που δεν συμπληρώθηκαν ποτέ. Τι έχετε να πείτε, κύριε Χριστίδη, λάθη, ότι ήταν τόσο σημαντικές αυτές οι παραλήψεις? Λάθη ανθρώπινα γίνονταν πάντοτε, θα γίνονται. Πάντοτε, το ζήτημα είναι τι κάνει η πολιτεία και το κράτος για να προστατεύσει τους πολίτες από μια τέτοια τραγωδία. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει δικαιολογία. Όσο και αν προσπαθεί να συμψηφίσει τα πράγματα με το παρελθόν, η κυβέρνηση αυτή το Μάρτιο του 2019 έκανε ως αξιωματική αντιπολίτευση μια εκδήλωση. Κώστας Καραμαλής, μετέπειτα Υπουργός Μεταφορών, και Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέπειτα Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας τις παθογένειες και τα λάθη τα οποία είχαν μέχρι τότε οι σιδηρόδρομοι και δεσμευόμενοι ότι θα τα αλλάξουν. 4 χρόνια μετά έρχεται ο κύριος Καραμαλής και στυλιτεύει τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι βάζουν ζητήματα ασφάλειας πολιτών και εργαζομένων, και τι τους λέει, να νιώθετε ντροπή. Και τι κάνει ο κύριος Καραμαλής, προσέξτε, παρετείται μετά το τραγικό δυστύχημα και η Νέα Δημοκρατία, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα, επί της ουσίας λέει ότι θα ξαναείναι υποψήφιος βουλευτής. Κοιτάξτε, κύριε Αναγνωστοπούλου, εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται για τις εσωκομματικές ισορροπίες ανάμεσα στις δύο οικογένειες Καραμαλή και Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται για να μην ξαναζήσει μια τέτοια τραγωδία. Και αν οι μισές συγγνώμες, οι καθυστερημένες συγγνώμες γίνονται με αυτόν τον τρόπο, επιτρέψτε μου να πω, επιβεβαιώνουν τις πολλαπλές συγγνώμες οι οποίες ήταν χωρίς κανένα αποτέλεσμα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές συγγνώμες του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες λειτουργούν πάντοτε με χρονοκαθυστέρηση, παρελκυστικά και στο τέλος έχουν στόχο τη συσκότηση. Τα είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις να συμβαίνουν αυτά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, εδώ η μεγάλη πρόκληση είναι
η Νέα Δημοκρατία να αφήσει τη δικαιοσύνη επιτέλους να κάνει τη δουλειά της έτσι όπως θέλει να την κάνει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα στο συμψηφισμό. Η ευθύνη είναι δικιά της, 100% κυβερνά τον τόπο 3,5 χρόνια, είχε πλήρη επίγνωση των προβλημάτων και φυσικά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν θέλει να προκαλέσει μια εξεταστική επιτροπή η οποία θα φτάσει και 10 και 20 και 30 και 40 χρόνια πίσω, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στο τι θα πήγαινε να εγκαινιάσει ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα, για ποιο λόγο ο κύριος Καραμαλής είχε αυτή τη στάση, την οποία προκλητικά την ακούσαμε και προηγουμένως μέσα στη Βουλή, και φυσικά όλα αυτά τα οποία και προηγουμένως έβαλε ο κύριος Βορύδης και προσπαθεί να καλύψει όσα έχουν πει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πλεύρης από το πρωί, εμπλέκοντας και το Πασόκο σε ένα βαθμό. Να θυμίσω ότι η μετάταξη αυτή ολοκληρώθηκε επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2022, επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2022, και επομένως, εάν έχουμε κυβέρνηση η οποία σέβεται τον εαυτό της, να μην ψάχνει να βρει δικαιολογίες στην αντιπολίτευση. Να αναλάβει τις ευθύνες της και να κάνει αυτό το οποίο επιτέλους έπρεπε να έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη συνέβησαν όλα αυτά, συνέβησε αυτό το τραγικό πολύ νεκρό δυστύχημα, και εγώ θα πάρω το ερώτημα του κύριου Χριστίδη και θα σας το θέσω. Πραγματικά, τι θα πήγαινε να εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός? Την τηλεδιαχείριση της Βορείου Ελλάδας, κύριε Αναγνωστοπούλου, μέσα στο 70% το οποίο έγινε. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήλπιζα δεν θα μπούμε σε τόσο έντονη αντιπαράθεση, και μάλιστα με τέτοιες κατηγορίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης και από τον κύριο Παπά και από τον κύριο Χριστίδη. Αλλά μια και μπήκανε σε μια τέτοια κουβέντα που εγώ τη βρίσκω λίγο άχαρη αυτή τη στιγμή, κύριε Αναγνωστοπούλου, γιατί προέχει να είμαστε, κύριε λίγο. Δεν θέλουμε την αντιπαράθεση. Καταλάβατε τι λέω. Καταλάβατε τι λέω. Όταν είμαστε σε αυτή τη τραγική κατάσταση. Και θα πρέπει να διερευνήσουμε. Θα πω λοιπόν και εγώ στα πλαίσια, έτσι με πολύ μεγάλη ευαισθησία, θα πω κάποια πράγματα. Γιατί λοιπόν βρεθήκαμε εδώ που βρεθήκαμε? Άκουσα για το ζήτημα τη τηλεδιαχείριση στη Λάρισα. Ξέρετε από πότε έχει σταματήσει η τηλεδιαχείριση στη Λάρισα, κύριε Αναγνωστοπούλου? Από πότε? Από τον Ιούλιο του 2015. Δεν ισχύει. Διαβάστε την ανακοίνωση του ΟΣΕ. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Ψέματα. Όχι, και δεν λέω καθόλου ψέμα. Okay. Δεν λέω κανένα ψέμα. Και με σεβασμό. Αυτά τα οποία λέω. Εσείς τους έχετε βάλει αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Είναι απόλυτα ελεγμένα. Δεν τη διαβάσατε την ανακοίνωση. Δεν τη διαβάσατε. Κύριε Καραγκούνη, λυπάμαι που το λέω. Μπορώ να ολοκληρώσω. Από τον Ιούλιο του 2015 που έγινε μια καταστροφική φωτιά, κύριε Παπά. Δεν κάνατε τίποτα. Επαναλήφθηκε η φωτιά τον Ιούλιο του 19, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ήρθαμε τον Νοέμβρη του 22, όπου άρχισε να λειτουργεί η σηματοδότηση στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος Λάρισα. Σας λέω και ακριβώς τα στοιχεία, κύριε Παπά, για να ξέρετε. Αυτό είναι η οποία, μέσω τοπικού πίνακα χειρισμού στο σταθμό της Λάρισας, με κατεύθυνση στους νέους πόρους, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθηση, αυτό που είπε ο κύριος Παπάς, των 5,5 χιλιόμετρων. Που ποτέ βεβαίως δεν είδε ο συγκεκριμένος σταθμάρχης. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, κύριε Παπά. Από τον Ιούλιο του 2015, δυστυχώς, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Αυτονόητο αίτημα του Πρωθυπουργού, αίτημα είναι του Πρωθυπουργού και της κοινωνίας να μπει, να προχωρήσει έρευνα της δικαιοσύνης, και μάλιστα αν κατηγορείται ποιος ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχει εφέτης ανακριτής, αυτό κατηγορείται, κύριε Παπά, ότι υπάρχει εφέτης ανακριτής σε υψηλότερο επίπεδο να διερευνήσει το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τι θεωρείτε γιατί, δόκιμη την επιστολή του Πρωθυπουργού στον κύριο Ντογιακό? Το να μεταφέρει ένα αίτημα της κοινωνίας, δόκιμη, κύριε Παπά, το να μεταφέρει. Να υπαγορεύει δηλαδή την ταχύτητα, κύριε Παπά, σε ποιον θα την αναθέσει εποχές, και το αν θα λάβει υπόψη το πρόσωπο της Επιτροπής σας. Σε εποχές που έχουμε καταδίκες για πρώην υπουργούς και του κυρίου Παπαγγελόπουλου πρόσφατα για παρέμβαση στη δικαιοσύνη, μη μας λέτε εμάς τώρα για παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Πάντως, κύριε Καραγκούνη, όταν μεταφέρουμε ένα αίτημα, κύριε Αναγνωστοπούλου, να πάω λίγο στην ουσία, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό το αίτημα για να αποδοθούν ευθύνες. Εσείς λοιπόν μας λέτε, το ακούσαμε και από τον κύριο Βορύδη, ότι ολοκληρώσατε το 70% και σας έλειπε ένα 30% το οποίο δεν προλάβατε. Σωστά. Ωστόσο, αλλά δεν προλάβατε. Προσέξτε. Και συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ναι, όχι, δεν φτάσαμε έτσι. Δεν φτάσαμε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα χωρίς να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έγιναν, μάλλον που δεν έγιναν, διότι θα επανέλθω στη σύμβαση την 717, γιατί αυτό είναι το μόνο σύστημα που μπορεί να σταματήσει τα τρένα, αν δεν υπάρχει παρέμβαση ανθρωπίνου λάθους. Εκεί λοιπόν που το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο, έπρεπε να λειτουργεί χωρίς την παρέμβαση του οποιοδήποτε,
έπρεπε να είχε τελειώσει και να ολοκληρώσει, και επανέρχομαι στην κουβέντα κύριε Αναγνωστοπούλου, από το 2017. Έτσι προέβλεπε το συμβατικό έργο. Λοιπόν, να πούμε μέχρι και για τους τηλεθεατές, για να έχουν μια πρώτη εικόνα, ότι η σύμβαση αυτή, η 717, ήταν η πρώτη σύμβαση για τα συστήματα ασφαλείας, η οποία υπεγράφει... Τηλεδιαχείρισης, αυτοματισμού, η οποία υπεγράφει επί κυβέρνησης Σαμάρα. Σωστά, σωστά. Πήρε 7 παρατάσεις. Μάλιστα. Γιατί έσπαγε το έργο, κυρία Αναγνωστοπούλου. Κάθε φορά έγινε κατάτιμηση του έργου. Φτάσαμε το 2000. Γιατί, βεβαίως, γιατί δεν υπήρχε, έργο, γιατί δεν υπήρχε συμβατότητα των μέσων. Δεν υπήρχε συμβατότητα για να λειτουργήσει τηλεδιαχείριση. Αυτό έγινε, κύριε Παπά. Γιατί το 17-19, κύριε Παπά, δεν έγινε τίποτα. Και γιατί, γιατί δεν κάνατε. Γιατί δεν έγινε μία σήμανση για 2 χρόνια. Γιατί δεν παραδόθηκε ένα έργο στο ΟΣΕ από το 17 μέχρι το 19. Γιατί δεν προχωρήσατε. Τι λέω, εγώ τι λέω. Αλλά και εσείς από το 17 μέχρι το 19 δεν έκανε. Περιμένετε, κύριε Χριστίδη. Όταν παραλαμβάνουμε το 2019. 19, υπογράφουμε συμπληρωματική σύμβαση, κύριε Χριστίδη, η οποία περνάει από το ελεκτικό συνέδριο. Και είπα και πριν, πότε μέσα σε το 19 ξαναπιάνουμε το Μάρτι του 21. Ναι, όταν πέρασε, κύριε Παπά, ναι. Όταν πέρασε το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο προφανώς είχε περάσει από το 18. Λοιπόν, και μετά ήρθε... λοιπόν, και προσπαθούμε σε 21... Βεβαίως, θα περιμένω, κύριε. Και σε 21 μήνες, κύριε Παπά, κάνουμε αυτό το οποίο δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 14 μέχρι το 21. Σωστά το λέτε. Βεβαίως, αγοράστηκε ένα σύστημα έτσι, το οποίο δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ποτέ. Γιατί δεν ήταν συμβατά τα μέρη του συστήματος. Μα και γι' αυτό κόλλαγε στο ελεκτικό συνέδριο, κύριε Αναγνωστοπούλου. Όχι, όχι, όχι. Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού ήταν ασύμβατες με το υπάρχον υλικό. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσετε, αλλά να μου δώσει και η κυρία Αναγνωστοπούλου τη δυνατότητα να μιλήσω. Εγώ λέω αντικειμενικά τα γεγονότα. Και σας λέω και πάλι άχαρη κουβέντα αυτή που κάνουμε. 5 χρόνια, κύριε Παπά, δεν έχει γίνει τίποτα. Απολύτως. Διότι αν είχε προχωρήσει. Σας ακούγε και κόσμος που πήγαινε με τον τρένο λίγο, τώρα. Ακούστε με λίγο. Ναι. Αν κάνατε εσείς αυτό το οποίο ξεκίνησε μετά τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου το 2020, τέλος του 2020, το κάνατε εσείς από το 2017. Εγώ δεν σας λέω το κάνατε από το 2016. Δεν σας λέω το κάνατε από το 2015. Ας το κάνατε από το 2017. Δυστυχώς το λέω, δεν θα είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν. Θα το είχαμε αποφύγει, γιατί θα λειτουργούσε συνολικά το σύστημα τηλεδιαχείρισης. Αφού θέλετε να μπούμε σε μοίρασμα ευθυνών, αφού θέλετε να αποδώσουμε τα το κέσαρο στο κέσαρι. Βεβαίως, αυτό θα το αποφασίσει και θα να ολοκληρώσετε όμως για να. Τώρα, κύριε Αναγνωστοπούλου, γίνεται μια σφοδρή επίθεση και θα έλεγα μια σφοδρή στοχοποίηση εναντίον του Κώστα του Καραμαλή. Και μάλιστα, ποιο είναι το αίτημα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει και στις εκλογές. Όχι, δεν είμαστε αυτό εμείς. Εμείς λέμε, αν έχει να μην κρύβεται. Επιτρέψτε μου λοιπόν, αυτό λέτε. Ο κύριος Καραμαλής υπέβαλε την παραίτησή του. Και πολύ σωστά έκανε. Η παραίτηση έγινε δεκτή. Πολύ σωστά έκανε. Από τον Πρωθυπουργό. Ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει. Πήρε ωστόσο, πήρε λοιπόν την πολιτική ευθύνη. Σωστά. Την πήρε την πολιτική ευθύνη με την παραίτησή του. Ο Καραμαλής έκανε το αυτονόητο. Παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί. Και εξήγησα τι σημαίνει που του αναλογεί πριν από λίγο. Κύριε Καραγκούνη, επί 3 λεπτά εξηγώ. Την ευθύνη που του αναλογεί. Ωραία. Θέλει να πάρει. Αυτό διαμηνύει. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Του. Να ρωτήσω κάτι. Να πούμε στον Καραμαλή ότι όντως παίρνει την ευθύνη που δεν πρόλαβες μέσα σε 21 μήνες να ολοκληρώσει το έργο. Με την ίδια λογική θα μπορούσα να πω, κύριε Αναγνωστοπούλου, σε όλους τους προηγούμενους υπουργούς, τι κάνανε 5,5-6 χρόνια που δεν προχωρήσανε. Εμείς το λόγο. Προσέξτε. Θα το πάρετε. Δεν προχωρήσανε στο ελάχιστο, κύριε Αναγνωστοπούλου. Στο ελάχιστο, έστω 5% να έχουν ολοκληρώσει. Ανέλαβε πολύ γενναία και με παρησία ο Καραμαλής. Κρατήστε το βίντεο, κύριε Αναγνωστοπούλου. Ο Καραμαλής ανέλαβε την ευθύνη και συγχαρητήρια που ανέλαβε την ευθύνη για αυτό το οποίο έγινε. Και πήρε σωστά την πολιτική ευθύνη. Αλλά να μιλάει. Θα σας πω, κύριε Χριστίδη. Κύριε Καραγκούνη, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε ότι είναι άχαρη συζήτηση. Είναι άχαρη συζήτηση όμως. Εγώ θα σας πω το εξής. Γιατί θα πρέπει να συζητηθούν οι ευθύνες που υπάρχουν και συζητάμε για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, ο οποίος παραιτήθηκε. Παίρνοντας την πολιτική ευθύνη. Αυτονόητο δεν ήταν. Ο οποίος θα κατέβει υποψήφιος. Μια στιγμή, κύριε Αναγνωστοπούλου. Δεν ήταν αυτονόητο. Αυτό δεν είναι ένα λάθος μήνυμα, κύριε Καραγκούνη. Δεν είναι ένα λάθος μήνυμα. Εάν από τη μία γίνεται δεκτή η παραίτηση, ευθύνης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι
παίρνει την πολιτική ευθύνη και από την άλλη ξανά υποψήφιος. Αυτό εάν, κάνουμε μοιρασμό της ευθύνης, κύριε Γνωστοπούλου, θα σας έλεγα ότι ο Καραμαλής φταίει που έκανε το 70% αυτού του έργου και όλοι οι υπόλοιποι φταίνε που δεν κάναν καθόλου 0% του έργου αυτού. Αν τα βάλουμε είναι, στο ζήτημα. Είναι λίγο αστείο τώρα αυτό. Δεν είναι αστείο, κύριε Παπά. Λυπάμαι. Είμαι πάρα πολύ. Θα σας πω κάτι. Λυπάμαι, κύριε, εγώ θεωρώ, κύριε Παπά, είστε στο ΣΥΡΙΖΑ οι τελευταίοι που πρέπει να μιλάτε για την απόδοση ευθύνης και ανάληψη της ευθύνης. Οι τελευταίοι. Διότι ξέρετε ότι έχουν γίνει φυσικές καταστροφές, τεράστιες καταστροφές. Υποθέσεις που έχουν προσβάσει. Όχι, κανένα συμψηφισμό. Είναι άκομψος. Δεν θέλω να κάνω κανένα συμψηφισμό. Έχουμε να κάνουμε με μια τραγωδία. Άλλο λέω. Δεν αναφέρομαι. Μια στιγμή, κύριε Αναστοπούλου. Δεν αναφέρομαι. Θα μιλήσετε. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο περιστατικό. Μου λένε, λέει ο κύριος Παπάς. Και μας κατηγορεί, μας ψέγει για την ανάληψη ευθύνης. Κάτι αυτονόητο έκανε. Κάτι ανθρώπινο έκανε ο κύριος Καραμαλής και ανέλαβε την ευθύνη. Και είπα πριν, καταστροφές. Έχουν υποθέσεις που έχουν προσβάλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Συμπεριφορές υπουργών που απάδουν της θεσμικής ομαλότητας και δεν έχουμε δει μία παρέτηση, κύριε Αναστοπούλου, από το ΣΥΡΙΖΑ. Μία συγγνώμη. Γι' αυτό έστω ανάληψη μιας ευθύνης. Καραμαλής, κύριε Καραγκούνη. Λέω, επαναλαμβάνω, γιατί μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια παρέτηση που μας, για το ΣΥΡΙΖΑ, που οπότε τώρα έπρεπε να δοθεί μια όχι, παρέτηση. Όχι, όχι, γιατί σας λέω, το μήνυμα προς τους ψηφοφόρους. Δεν υπάρχει τώρα, ζήτημα συμψηφισμού, κυρία Αναστοπούλου. Ο κύριος Καραμαλής παρετήθηκε για αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε. Υπάρχει απόκριση. Απλά δεν δεχόμαστε και τον ψόγο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω, κύριε Αναστοπούλου. Και δεν τα συνδέω αυτά τα δύο. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπάνε. Καταρχήν θέλω να επαναλάβω ότι ο κύριος Καραμαλής έχει κάθε δικαίωμα να είναι υποψήφιος, να κριθεί. Το κόμμα του έχει κάθε δικαίωμα να τον κατεβάσει υποψήφιο και θα κριθεί και το κόμμα του για αυτή την επιλογή. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να κρύβεται. Αυτές τις κρίσιμες ώρες ήταν ο έχων την αντικειμενική ευθύνη για αυτή τη μεγάλη τραγωδία και θα πρέπει να βγει να δώσει εξηγήσεις και να μην κρύβεται πίσω από φιλότιμους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όπως ο κύριος Καραγκούνης. Για το έργο τώρα. Το έργο αυτό ξεκίνησε σε δύο κομμάτια, μόνο που ξεκίνησε αντίστροφα. Ξεκίνησε το 2007 με μία πρώτη σύμβαση από τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος θέλησε να αναπτύξει ένα έργο ενώ δεν έχει γίνει η ολοκλήρωση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής. Θέλω να θυμίσω ότι μέχρι και το 2017, για να πας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, ανέβαινες στον Μπράλο και τον Γοργοπόταμο. Πέρα τη γέννηση του Γοργοποτάμου. Η γραμμή μετά κατέβηκε κάτω. Αν δεν έχει κατέβει η γραμμή, το έργο της τηλεδιοίκησης και του ETCS δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Η σύμβαση αυτή ακολουθήθηκε από μία σύμβαση για τη φωτοσήμανση, διότι δεν μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς να υπάρχουν τα κατάλληλα και τα συμβατά φανάρια. Η οποία δεν προβλεπόταν. Δεν προβλεπόταν στην αρχή. Καθόλου δεν προβλεπόταν. Μα. Όχι. Βρέθηκαν αυτές οι συμβατότητες. Τις εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο, υπερβήκαμε αυτές. Αυτές τις αντινομίες και τις ασυνέχειες, λύσαμε και τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και παραδώσαμε, το λέω και κρατήστε το, 68% του έργου και όλα τα νομικά προβλήματα λυμμένα. Πάντως, εδώ τώρα δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση. Υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ο κύριος Καραγκούνης είπε ότι δεν κάναμε τίποτα. Όχι, δεν παρέδωσε. Εσείς ισχυρίζεστε ότι παραδώσατε το 68%. Όχι, εγώ σας μιλάω με βάση. Ότι παραδώσατε στον αέρα. Εγώ δεν μιλάω στον αέρα. Σας είπα ότι παραδώσαμε το 68%. Ήταν εμείς συμβατό το έργο. Επιτρέψτε μου, κύριε Καραγκούνη, σας άκουσα με μεγάλη υπομονή. Σας άκουσα με μεγάλη υπομονή. Εντάξει. Λέω. Σας λέω ότι παραδώσαμε 68% του έργου και σας μιλάω με βάση υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία βεβαίως και θα έρθουν στη δημοσιότητα. Κανένας δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Τι συνέβη από τον Οκτώβριο του 19 που μπήκε νέα διοίκηση στον ΟΣΕ, καθυστέρησε μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης για να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, ποιο είναι το μείζον ζήτημα? Το μείζον ζήτημα είναι εδώ ότι είχαμε μία συνειδητή εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε και είδαμε πρωτοσέλιδα που λένε ότι η κυβέρνηση διαχειρός Καραμαλή άφησε, εγκατέλειψε την δυνατότητά της να υποχρεώσει την Τρενοσέ να κάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια επενδύσεις στις υποδομές. Δηλαδή, είχε υποχρεωθεί και είχε συμφωνήσει η Τρενοσέ να κάνει 600 εκατομμύρια παραπάνω επενδύσεις, είχε συμφωνήσει δηλαδή σε ένα πλάνο επενδύσεων 750 εκατομμυρίων, με υπογραφή Καραμαλή εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου και Τσαλίδη τότε
από την διοίκηση της Τρένοσε, προχώρησε με διαπραγμάτευση, η κυβέρνηση φτάσανε στο σημείο να έχουν έτοιμη σύμβαση, η κυβέρνηση υπαναχώρησε και έφερε στην Βουλή για να ακυρώσει μια σύμβαση το περασμένο καλοκαίρι, το οποίο υποχρέωνε την Τρένοσε σε λιγότερο από 100 εκατομμύρια επενδύσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε αποσυρθεί και ο όρος της ολοκλήρωσης των συστημάτων ασφαλείας, το καταλαβαίνετε. Είχαμε δηλαδή ένα δούνε και λαβίν. Ποιος έχει δηλαδή την ευθύνη? Είναι καθαρά ο κύριος Καραμαλής. Έχει υπογράψει. Μην τα λέτε αυτά γιατί δεν ισχύουν. Επιτρέψτε μου, έχουν γίνει τα έγγραφα. Με τη σειρά σας να μου απαντήσετε. Αλλά τι έχει συμβεί εδώ? Υπογράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας ο Καραμαλής με την Τρένοσε, Δεκέμβρη του 2019. Λέει θα κάνουμε 750 εκατομμύρια επενδύσεις. Βγάζει ανακοινώσεις, πανηγυρίζει και ο ίδιος και ανακοινώνει αυτά τα νούμερα. Έρχεται ένα σχέδιο σύμβασης στο Υπουργείο στο τέλος του 20. Και απαντάει το Υπουργείο δια του κυρίου Κεφαλογιάννη τότε ότι δεν θα την υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση και θα ξεκινήσουμε καινούργια διαπραγμάτευση. Ω του θαύματος, ενώ εμείς ζητάμε να έρθει σύμβαση, να έρθει στο φως το μνημόνιο συνεργασίας, 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επανειλημμένες ερωτήσεις, παρεμβάσεις, δεν έρχεται τίποτα από αυτά στο φως και έρχεται το περασμένο καλοκαίρι μία σύμβαση για κύρωση στη Βουλή, η οποία προβλέπει λιγότερο από 100 εκατομμύρια επενδύσεις και δεν έχει, κυρία Αναγνωστοπούλη, προσέξτε με, καμία απολύτως πρόβλεψη ως συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου για την ανάπτυξη των συστημάτων ασφαλείας. Δηλαδή, είχαμε μία δοσοληψία εγκληματική μεταξύ του κράτους και της Τρένοσε, όπου είπε ο ένας τον άλλον, σου αφαιρώ την υποχρέωση να κάνεις 750 εκατομμύρια επενδύσεις και θα μου αφαιρέσεις και εμένα την υποχρέωση να αναπτύξω τα συστήματα ασφαλείας στην ώρα τους. Και να μας απαντήσει ο κύριος Καραγκούνης αυτό. Το απόλυτο ψεύδος και απόλυτη σύγχυση. Το σύστημα ασφαλείας. Το απόλυτο ψεύδος και απόλυτη σύγχυση. Έχουν μπερδέψει την επιδότηση. Καλά, τώρα εδώ τι λέμε είναι προφανές ότι κρατείται. Έτσι, και προφανώς. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και τις μπερδεύουν την επιδότηση στις άγονες γραμμές. Μπερδεύουν την επιδότηση στις άγονες γραμμές, κυρία Γνωστοπούλου, με το ζήτημα της ασφαλείας. Το ζήτημα της ασφαλείας, για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι η σύμβαση 7-17. Αυτή είναι. Και μπερδεύουν, τα βάζουν μέσα σε ένα καζάνι και τα βράζουν όλα μαζί. Μα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουν υπογράψει μία σύμβαση. Το είχατε συμφωνήσει. Έχετε υπογράψει μία σύμβαση, κύριε Παπά. Ιδιωτικοποιήσατε το σιδηρόδρομο με 45 εκατομμύρια ευρώ. Πώς ήταν, κύριε Παπά, το τίμημα στο οποίο η κυβέρνηση Σαμαρά ήθελε να πουλήσει τότε να απαντήσω, κυρία Αναγνωστοπούλου. Πόσο ήταν, 300 εκατομμύρια. Να απαντήσω. Όχι. 300 εκατομμύρια. 340 εκατομμύρια. Με όλη την ακίνητη περιουσία και το τροχαίο υλικό. Τι έγινε λοιπόν, έχετε υπογράψει. Έχετε υπογράψει. Κύριε Καραγκούνη, μισό λεπτό, να μην ψεύδεστε. Διότι ήταν άλλο το αντικείμενο. Τα 300 εκατομμύρια που λέγατε εσείς υπογράψατε τα πάντα, όλο τον ΟΣΕ. Γι' αυτό τον αποψηλώσατε και από προσωπικό και γι' αυτό τον ετοιμάσατε για τους ιδιώτες. Κύριε Παπά. Τα πάντα. Και πέρα, την ακίνητη περιουσία, πέρα το τροχαίο από υλικό, και τα πάντα. Λοιπόν, πέρα από το να ξεπουλήσετε. Πέρα από το να ξεπουλήσετε. Του Τρένοσε ήταν και επιταγή της Τρόικας. Πέρα παραλάβαμε δέσμευση. Πέρα από που είχε κάνει ο κύριος Παπανδρέου. Για συνολική εκποίηση. Και πουλήσαμε μόνο το τροχαίο. Πουλήσαμε μόνο το brand name. Το προσωπικό, πέρα από το γεγονός να ξεπουλήσετε το σιδηρόδρομο για 45 εκατομμύρια ευρώ, μπορείτε να μου πείτε τι άλλο περιλάμβανε η σύμβαση? Τι άλλο κάνατε πέρα από το να επιδοτήσετε? Θα σας πω εγώ τι κάνατε. Όχι, δεν χρειάζεται. Ολοκληρώσαμε την διπλή γραμμή. Ολοκληρώσαμε την διπλή γραμμή. Από το να επιδοτήσετε. Ολοκληρώσαμε 300 χιλιόμετρα ηλεκτροκίνηση. Από το να επιδοτήσετε για 15 χρόνια την άγονη γραμμή, κύριε Παπά, τίποτε άλλο. Εμείς τι κάναμε, για να ξέρει και ο κόσμος, τα 750 εκατομμύρια ευρώ τα δώσαμε πίσω στον Έλληνα πολίτη, μέσω 650 εκατομμύρια ευρώ, μέσω πώς, ψηφιακές υποδομές 163 εκατομμύρια ευρώ, επιστροφή 435 εκατομμύρια ευρώ σε ΙΟΣΕ και ΓΙΟΣΕ για χρήση της συνδρομικής υποδομής και τροχαίου υλικού, κύριε Παπά. Αυτό κάναμε. Εμείς τι κάναμε? Να έρθω και στον κύριο Χριστίδη λίγο να μας πει αν αναγνωρίζετε. Δεν το γνωρίζετε πολύ το θέμα. Κάποιο έργο αναφορικά με τηλεδιοίκηση. Εντάξει. Επιτρέψτε, γιατί δεν μου λέτε τι περιλάμβανε. Ότι έγινε σφοδρή σύμβαση στη Βουλή. Λοιπόν, θα σας διακόψω για λίγο για να μιλήσει να μπει. Κοιτάξτε, κύριε Αναγνωστοπούλου, δεν θα βρει η κυβέρνηση άλλοθη συγκάλυψης
συνυπεύθυνη στάση την οποία κρατάμε τουλάχιστον εμείς γύρω από τα ζητήματα και τους τόνους. Κύριε Χριστίδη, έγιναν κάποια βήματα στη σωστή κατεύθυνση από το 2017, οπότε και υπεγράφει η Σύμβαση 717. Δεν βλέπω να έχει αποτέλεσμα αυτή η σύμβαση η οποία υπογράφηκε και νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι και πολύ άχαρη. Και να σας πω και κάτι, εγώ να πω ότι. Είναι, αλλά πρέπει να γίνει. Ναι, όχι, να την κάνουμε. Απλά θέλω να σας πω ότι δεν θα τρελάουν και τον ελληνικό λαό, δεν θα μας τρελάουν και όλους με αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα. Δηλαδή, ακούω όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βρίσκουν να πούνε μια ευθύνη για όλους, μέχρι και για το 2000, εκτός από την ίδια την κυβέρνηση. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να συζητάμε για γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και δεν συζητάμε τίποτα για το 2019-2023. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό. Εγώ λέω ότι εμείς είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μία συζήτηση με ανθρώπους που ξέρουν το σιδηρόδρομο πάρα πολύ καλά και κατέθεσε 6 προτάσεις πάνω σε μία κατεύθυνση. Να την κάνουμε την κουβέντα, να τα βάλουμε όλα τα θέματα μπροστά, αλλά πρέπει να επιλέξουμε, κύριε Αναγνωστοπούλου. Εάν θα έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα συγκρίνονται διαρκώς για το ποιο είναι το λιγότερο κακό, ή αν θα ονειρευτούμε, θα οραματιστούμε ότι θα έχουμε μία χώρα το 2030 που τα αυτονόητα πράγματα θα γίνονται. Γιατί είμαι σίγουρος. Και πιστεύω ότι θα διερευνήσει και αυτό η δικαιοσύνη. Ποιοι είναι πίσω από όλες αυτές τις συμβάσεις, οι οποίες διαρκώς δεν υλοποιούνταν, πηγαίνανε πίσω, αναγκάζονταν να παίρνουν παρατάσεις, και τι κόστος έχει αυτό? Γιατί έχουμε κόστος σε ανθρώπινες ζωές, το οποίο είναι το σημαντικότερο και το οποίο δεν ξαναγυρίζει πίσω, αλλά έχουμε και τα υπόλοιπα κόστη πάνω στα οποία κάποιοι έχουν κάνει χρυσές δουλειές. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες τους, να αφήσουν τα μισόλογα και τις μισές συγγνώμες και να δούμε πώς πηγαίνουμε μπροστά. Εγώ αυτή τη συζήτηση δεν τη βλέπω. Και δεν νομίζω ότι και κανένας από αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν θέλει να δει τι έχει συμβεί με ζητήματα τα οποία είναι συγκεκριμένης στάθμης, αν θέλετε. Μάλιστα. Εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Και αυτές οι πολιτικές ευθύνες πρέπει κάποιος να τις αναλάβει ουσιαστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτά τα οποία λέει για τον κύριο Καραμαλή. Η Νέα Δημοκρατία λέει αυτά τα οποία λέει για τον κύριο Καραμαλή. Και αντιλαμβάνομαι αυτό, λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους συνεννόηση για να βγάλουμε μια άκρη και στην Επιτροπή Πυρογνωμόνων και κάποια συνεργασία. Δηλαδή θα πρέπει. Αλλά δεν μπορεί μια επιτροπή να θελήσουν να μπει το μαχαίρι στο κόκκινο. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Εγώ θα πω ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης απαξίωσε την Επιτροπή με τον τρόπο με τον οποίο τη σχημάτισε. Δεν είναι υπερκομματική, δεν είναι διακομματική. Έβαλε ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι θα εξετάσουν την περίοδο την οποία οι ίδιοι διοικούσαν την χώρα και γι' αυτό είχαμε άμεσα παραιτήσεις και αποχωρήσεις. Λοιπόν, η ουσία του θέματος είναι η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της χωρίς παρεμβάσεις. Και επίσης επιτρέψτε να πω ότι όταν ακούω στελέχη της κυβέρνησης να λένε για άπλετο φως, μαχαίρι στο κόκαλο κλπ., αν δούμε τι έχει κάνει τα τελευταία 3 χρόνια με αποκορύφωμα τη συζήτηση των υποκλοπών, άπλετο φως και μαχαίρι στο κόκαλο δεν έχουμε δει ποτέ. Πάντως, κύριε Χριστίδη, είναι και ισχυρό αίτημα των πολιτών. Το ισχυρότερο. Σε αυτή τη στιγμή να βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Τσουρίδη, τον κύριο Νίκο Τσουρίδη, ο οποίος είναι εκπαιδευτής μηχανοδηγών και θα ήθελα να εισφέρετε κι εσείς, κύριε Τσουρίδη, σε αυτήν τη συζήτηση. Μου έχει μείνει στο μυαλό πολύ έντονα αυτές τις μέρες το πανό που είδαμε χθες μπροστά από τη Βουλή, αν έφταιγε η κακιά η ώρα ή αν έφταιγε η κακιά η χώρα. Πείτε μας, ποια είναι η δική σας συγγνώμη, τι έφταιξε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να δηλώσω ότι είμαι συνταξιούχος τώρα, δεν είναι εν ενεργεία, έτσι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Ακούστε, ενός κακού μύρια έπονται. Και επειδή ακούω τους πολιτικούς... Ελπίζω να μην περιμένουμε άλλα κακά σε τέτοια εμβέλεια, σε τέτοια κλίμακα, κύριε Τσουρίδη. Το πιστεύω, θέλω να το πιστεύω, αλλά αν δεν γίνουν στρατηγικές κινήσεις που αν μου δώσετε το χρόνο θα τις εξηγήσω, για να αρχίσει να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα πολύ ασφαλές μέσο. Βέβαια, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανονιστικές διατάξεις. Τι έφταξε, μπορείτε να μας πείτε, αν ήταν σωρία λαθών που έχουν να κάνουν με ανθρώπινο παράγοντα ή αν είναι διαχρονικά οι ευθύνες στην πολιτεία. Διαχρονικά οι ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βεβαίως. Καταρχάς να κάνω μία δήλωση. Ναι. Αισθάνομαι την υποχρέωση να την κάνω. Για πολλά χρόνια ήμουνα στη Βουλή αποσπασμένος σαν Διευθυντής Πολιτικού Γραφείου Υπουργού των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου,
τον ανίμνηστο Αντέμι Ντεντιδάκη. Οφείλω να το αναφέρω. Μέχρι το 96 ήμουν εκεί πέρα, μετά ο κύριος Ντεντιδάκης δεν εξελέγει και γύρισα στον ΟΣΕ. Λοιπόν, 100 δια 3 είναι 33,3. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Τόση ευθύνη έχουν και τα τρία κόμματα. Αυτή η ευθύνη της αναλογή κατά την άποψή μου και στα τρία κόμματα. Το πράσινο, το μπλε και το κόκκινο. Έγιναν κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση τις τελευταίες δεκαετίες? Γιατί ακόμα μιλάμε όχι για τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κύριε Τσουρίδη. Ακούω να σας πω κάτι. Ακούω τώρα που μαλώνουν σαν τα κοκόρια οι πολιτικοί. Ας μου συγχωρήσουν την έκφραση. Αλλά μπήκα στη Βουλή το 78 μέχρι το 96. Κάτι ξέρω και εγώ. Έχω μιλήσει με υπουργούς, μίλαγα με υπουργούς, με βουλευτές. Με πολλά. Ακούστε, όταν ακούω κάποιον και λέει, ξέρετε κάτι, εμείς κάναμε το έργο στο 70%. Ο άλλος λέει το κάναμε 80%. Εγώ θα θέσω το εξής ερώτημα. Πά να πάρεις ένα αυτοκίνητο στο εργοστάσιο και σου λέει το εργοστάσιο, ξέρεις κάτι, το αυτοκίνητο είναι έτοιμο κατά 80%. Θα το πάρεις? Πά να πάρεις μια ηλεκτρική κουζίνα και σου λέει η αντιπροσωπεία, ξέρετε, η ηλεκτρική κουζίνα είναι 70% έτοιμη, θα την πάρεις? Όταν αγοράστηκε λοιπόν το σύστημα ασφαλείας, για να καταλάβουμε, δεν ήταν έτοιμο, δεν ήταν ολοκληρωμένο? Ακούστε, μέχρι το 2010-11 λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Και τότε δεν είχαμε ακόμα διπλή γραμμή και δεν είχαμε ηλεκτροκίνηση. Και κάναμε ασφαλέστατα δρομολόγια με μεγάλες ταχύτητες. Αλλά αυτά είναι στο παρελθόν και πιστεύω ότι μήπως κουράσουν και τον κόσμο. Ας έρθουμε επί του προκειμένου τι έγινε με το συμβάν τώρα. Αναμφισβήτητα είναι ανθρώπινο λάθος, το οποίο έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Εγώ αυτό δεν αμφισβητείται από την αρχή. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλω να σας πω κάτι. Στην αρχή είχατε ένα δελτίο, το δελτίο ειδοποιήσεως. Αυτό το υπόδειγμα που δείξατε και είπε ο συνεργάτης σας κάποια πράγματα, είναι το υπόδειγμα 1001, έτσι λέγεται. Είναι το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται κάθε φορά και να δίνεται στον μηχανοδηγό από το σταθμάρχη. Σωστά? Όχι, όχι, όχι. Αυτό μπορεί να αντικατασταθεί, ναι, διαμέσου των τηλεγραφημάτων που γίνεται μεταξύ του σταθμού και του μηχανοδηγού. Ναι. Λέει ο σταθμάρχης, με αριθμό τηλεγραφήματος τάδε προς την αμαξοστοιχεία 62 φεύγεις και έχεις γραμμή νέων πόρων. Ο μηχανοδηγός στο δικό του ημερολόγιο γράφει επάνω, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Με αριθμό τηλεγραφήματος τάδε από το σταθμό Λαρίσης φεύγω και έχω γραμμή μέχρι το σταθμό νέων πόρων. Εδώ υπάρχει και μια ευθύνη στο μηχανοδηγό. Τον ένα μηχανοδηγό τον ήξερα, ήταν παλιός φίλος, τον είχα εκπαιδεύσει εγώ. Πριν να φύγουν, όταν τους είπε ο σταθμάρχης, όταν έγινε αυτή η στοιχομηθεία που του, μεταξύ μηχανοδηγού και σταθμού, που τους είπε φύγετε και έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά, ο σταθμάρχης έκανε μια παράληψη. Δεν τους είπε από ποια γραμμή θα πάνε μέχρι τους νέους πόρους. Ήταν υποχρεωμένος να τους πει από τη γραμμή ανόδου ή από τη γραμμή καθόδου. Επίσης, οι μηχανοδηγοί έκαναν μια παράληψη. Πριν φύγουν καν από την Λάρισα, πριν ξεκινήσει η αμαξοστοιχεία, από τη στιγμή που τους δίνει γραμμή και τους λέει θα περάσετε κόκκινο φωτόσημο και θα πάτε μέχρι το φωτόσημο εισόδου των νέων πόρων, έπρεπε να τον ρωτήσουν, ναι, φεύγουμε. Από ποια γραμμή? Εκεί θα τον ξυπνάγανε. Και ίσως να ξυπνάγανε και αυτοί. Να αυτά έχουν άλλο να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα, όσα μας λέτε. Ακριβώς. Και τη σωρία λαθών που έγινε. Προσέχετε την... τώρα να δείτε, ναι, κάτι. Για προσέχετε να δείτε κάτι. Λένε όλοι ότι ο σταθμάρχης είχε την κονσόλα μπροστά και έπρεπε να δει και να κάνει και να φτιάξει κτλ. Ο άνθρωπος ήταν σε σύγχυση. Τι να δει? Έβλεπε την κονσόλα. Εγώ να δεχτώ ότι ήταν, γιατί λένε ότι έλειπε και τέτοια. Δεν έλειπε, εκεί ήταν. Αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Εγώ είπα ένα παράδειγμα σε κάποιες άλλα κανάλια συναδέλφους που με καλέσανε. Είχε μία βούρτσα στο χέρι, ήθελε να χτενιστεί και έψαχνε γύρω-γύρω όλο το σπίτι να βρει που είναι η βούρτσα. Καταλάβατε τι λέω? Ότι εκείνη τη στιγμή ο σταθμάρχης είχε βέρτιγκο. Ωραία, ήταν εκτός τόπου και... Το καταλαβαίνω, είναι σαφές αυτό. Θέλω να μας πείτε αν εκτιμάτε ότι έγιναν κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αν ναι, πότε? Ως προς τη διοίκηση μιλάω πάντα. Ακούστε,
Σας είπα ότι μέχρι το 2010... Το 2010 δούλευε. Από εκεί και μετά. Ακριβώς. Από εκεί μετά διάλυσαν τα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα. Άρχισε και την εισαγωγή που έκανα και είπα ότι ήμουν στη Βουλή και σε ποιον την έκανα για να πω στον κύριο Χριστίδη και να μην διαμαρτυρηθεί ότι από ξύλωση του προσωπικού του ΟΣΕ άρχισε επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου με τον ΡΕΠΑ υπουργό. Τότε πιάσανε και διώξανε έμπειρα στελέχη από τον ΟΣΕ, όπως σταθμάρχες και μηχανοδηγοί. Η καρδιά, επειδή ο ΟΣΕ είναι ένας τεχνικός οργανισμός... Πόσους είχε εργαζομένους το 1981 ως κύριε Τσουριδή? Το 1981? Ναι, ναι. Πόσους είχε? Τι σημασία έχει αυτό? Λέω, άμα ξέρετε, εσείς που ήσαν 40 χρόνια και στη Βουλή, πόσους είχε? Ακούστε να σας πω. Όχι, λέω, πω, έχετε νούμερο. Μισό λεπτό, κύριε Χριστίδη, αφήστε με να τελειώσω. Να τελειώσετε. Αν έχετε κάποιο νούμερο, να μου πείτε πόσο είχε το 81 και πόσο είχε όταν φύγατε εσείς. Σημασία έχει το ποιους διώξατε. Γιατί άλλο λόγο τη αγωγή, ένα νούμερο έχετε να μου πείτε. Δεν τους διώχνεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Εγώ σας λέω ότι είχε 100.000 προσωπικό και ήταν υπεράριθμο. Τους διώχνεις όλους, μα όλους και ακόμα και τους γενικούς διευθυντές, αυτούς που είναι διορίζουν. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε όλοι, κύριε Τσουρίδη, ότι το 2010 στο οποίο αναφερθήκατε με την Τρόικα, με τη χρεοκοπία της χώρας κτλ., ο ΣΕ είχε έλλειμμα ετήσιο περί το 1 δις. Αντιλαμβανόμαστε ότι και οι περικοπές ήταν όπως και οι ιδιωτικοποιήσεις. Ποιος έβαλε τον ΟΣΕ μέσα, κύριε Τσουρίδη, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον έβαλε μέσα? Από το 2004 μέχρι το 2009 μπορείτε να μου πείτε πώς είχε? Μπορείτε να σας πω ένα άλλο έγκλημα που κάνανε. Στην Καρόλου, στον τρίτο όροφο, υπήρχε το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας. Αυτό το λέει και ο συνάδελφος ο Χρήστος Ερτσινάς όταν βγαίνει. Αυτό παρακολουθούσε από την Καλαμάτα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Από την Καλαμάτα, λέω, όταν λειτουργούσε η Πελοπόννησο. Από την Πελοπόννησο μέχρι την Αθήνα, από την Καλαμάτα μέχρι την Αθήνα για την Πελοπόννησο και από την Αθήνα μέχρι την Αλεξανδρούπολη για την πάνω γραμμή, τη ΔΠΑ. Αυτό το γραφείο λειτουργούσε επί 24ωρου βάσεως 365 μέρες το χρόνο και ο κωδικός του για μας όλους ήταν ο ρυθμιστής. Τι βάρδια κάνεις, πού είσαι στο ρυθμιστή επάνω? Εκεί ήταν προϊστάμενοι των μηχανοδηγών, όπως είμαι εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Ήταν ένας πολύ έμπειρος σταθμάρχης με πολλά χρόνια υπηρεσία στην πλάτη. Παρακολουθούσαμε τα τρένα την ώρα που φεύγανε μέχρι την ώρα που φτάνανε. Και δεν υπήρχε πρόβλημα. Μιλάγαμε με τους μηχανοδηγούς, με τηλέφωνα, με τους σταθμάρχες. Ξέραμε τα πάντα και δίναμε οδηγίες. Πότε έκλεισε? Λέγαμε, παίρναμε. Πότε έκλεισε αυτό? Ναι, ναι. Το 2020, όταν έφυγε η Τρενοσέ από τον ΟΣΕ και πήγε στη Συγκρού. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο του Μέγκα για τη συζήτηση που έχει ανάψει περί πολιτικών ευθυνών και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Ντελέζο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Τα τελευταία πολλά χρόνια το παρακολουθείς, Κώστα, και θα ήθελα να μας δώσεις και εσύ την εκτίμησή σου, ένα σχόλιο σου. Τι έφταιξε? Καλησπέρα και στο πάνελ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία είδηση. Ναι. Γιατί οι δημοσιογράφοι μιλάμε με είδηση. Σε ακούμε. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 2022 εκδόθηκε το ΦΕΚ 3326. Αυτό έγινε με εισήγηση της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΣΕ με την υπαριθμό 9019-633 απόφαση 5/5 του 2022. Mm-hmm. Τι έλεγε αυτό το ΦΕΚ? Ότι λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού ελιγμών κλειδούχων, σταθμαρχών, τεχνητών ηλεκτρονικών, τεχνητών ηλεκτρολόγων και χειριστών μηχανημάτων έργου, καθορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης το 42ο έτος της ηλικίας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δηλαδή ότι ο σταθμάρχης, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα σε ηλικία 59 ετών, δεν ήταν προηγουμένως σταθμάρχης στον ΟΣΕ, μετατάχθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και ξαναγύρισε πάλι στον ΟΣΕ ως σταθμάρχης. Είχε άλλη ειδικότητα ο άνθρωπος. Εκπαιδεύτηκε λοιπόν στην ηλικία των 58-59 ετών και ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη σε αυτή την ηλικία.
όταν ο ίδιος ο ΟΣΕ έχει κρίνει ότι δεν επιτρέπονται προσλήψεις στις συγκεκριμένες θέσεις με όριο ηλικίας άνω των 42 ετών. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οπότε αυτό αναιρεί και το επιχείρημα περί κινητικότητας και μετάταξης και όλα αυτά τέλος πάντων που συζητήθηκαν. Σας λέω λοιπόν, σας λέω ποιο ήταν το ΦΕΚ. Ναι. Είναι το ΦΕΚ 3326, mm-hmm. είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών και είναι το περασμένο καλοκαίρι. Άλλο το όριο πρόσληψης, άλλο το όριο εργασίας όμως, κύριε Ντελέζο, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Ναι, κοιτάξτε άλλο να δείτε. Το όριο, όταν... Άλλο το όριο πρόσληψης και άλλο το όριο εργασίας. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν... Ναι, ναι, σας ακούω. Ναι, σας είπα πριν όμως ότι αν ήταν σταθμάρχης και είχε φύγει... λόγο για άλλη ειδικότητα. Και είχε φύγει ως σταθμάρχης από τον ΟΣΕ για να πάει στο Υπουργείο Παιδείας και να ξαναγυρίσει πίσω ως σταθμάρχης, θα έλεγε κάποιος ότι εντάξει, ήταν σταθμάρχης, είχε εμπειρία και δεν ξέχασε την εμπειρία. Με μια ταχύρυθμη εκπαίδευση θα μπορούσε να ξαναλάβει καθήκοντα. Ο άνθρωπος είχε άλλη ειδικότητα, ήταν ακτοφόρος. Και γύρισε πίσω, εκπαιδεύτηκε στην ηλικία των 59 ετών να γίνει σταθμάρχης. Αυτό το κρίνει ο καθένας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και έχει μπει στην εξίσωση σήμερα... τώρα, επειδή γίνεται συζήτηση και για το αν βλέπουμε το δέντρο ή το δάσος. Και είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από την αρχή αυτής της τραγωδίας. Τι έχεις να μας πεις, είναι προφανές ότι ο σταθμάρχης δεν μπορεί να γίνει η ηφηγένεια του σιδηροδρόμου. Υπάρχουν τα ούτε από τον Πομπέο Στράγος, σαφέστατα έχει μια ευθύνη. Σωστά, έχει μια βαρύνουσα ευθύνη. Ωστόσο, εάν υπήρχε η τηλεδιοίκηση, αν υπήρχαν τα συστήματα της φωτοσήμανσης και των ραδιοεπικοινωνιών, το πρόβλημα του σταθμάρχη θα είχε αντιμετωπιστεί από τα συστήματα αυτά. Δυστυχώς αποκαλύπτουμε πάλι στα νέα που κυκλοφόρησαν σήμερα ότι το σύστημα GSMR είναι ένα υποσύστημα αυτών των συστημάτων, είναι έτοιμο από τον περασμένο Ιούλιο. Στις 5 Ιουλίου η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έδωσε την έγκριση για να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν τα συστήματα αυτά στις υποδομές του ΟΣΕ. Λοιπόν, υπάρχει μία αλληλογραφία ανάμεσα στον ΟΣΕ και την Hellenic Train, η οποία, με την οποία ζητείται να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Να μην σας λέω τις επιστολές. Ουσιαστικά η Hellenic Train πήγαινε στην παράταση. Αυτό ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου. Για να φτάσουμε στις αρχές Αυγούστου, για να πει τελικά η Hellenic Train ότι δεν συμφωνώ στο να γίνει η εκπαίδευση, διότι έπρεπε και η ΓΕΟΣΕ, στην οποία ανοίγουν τα τρένα τα οποία η ίδια χρησιμοποιεί, να πάρει αντίστοιχη εκπαίδευση, να πάρει αντίστοιχη έγκριση από τη ΡΑΣ. Και βέβαια πίσω από την όλη ιστορία ήταν τα τρένα τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα από τους Ιταλούς. Δηλαδή τα περιβόητα ATR 470, τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα, δεν είχαν σύστημα συμβατό με το ελληνικό GSMR. Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Το τι έχει διαμειφθεί πίσω από το συγκεκριμένο πράγμα το ξέρει το Υπουργείο και οι οργανισμοί. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, τα συστήματα τηλεδιοίκησης, όπως ανέφερε και ο συνταξιούχος εκπαιδευτής των μηχανοδηγών, λειτουργούσαν ως το 2010. Μετά τα μνημόνια και μετά την απόφαση της τότε κυβέρνησης να δοθεί η Τρενοσέ, βέβαια κατόπιν επιλογής της Τρόικας να ιδιωτικοποιηθεί, αυτά άρχισαν σιγά σιγά να καταραίουν. Είναι παράδοξο, δηλαδή στην εποχή που όλοι γνώριζαν ότι είμαστε ως σιδηρόδρομοι, είμαστε διάτριτοι από τις ελλείψεις των συστημάτων αυτών, να πηγαίνουμε κάθε φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη να διαφημίζουμε γρήγορα τρένα. Τα γρήγορα τρένα, τα οποία κάνουν το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες ή σε 3:40 όπως ήτανε, 3:55. Απαιτούσανε πρωτίστως τα συστήματα αυτά. Μάλιστα. Θα έπρεπε λοιπόν οι δηλώσεις να ξεκινάνε ότι όταν αποκτήσουμε συστήματα ETS και GSMR, τότε θα πιάσουμε αυτή την ταχύτητα. Λοιπόν, Κώστα, να σας ευχαριστήσω για τη συνδρομή σου σε αυτήν τη συζήτηση. Ήταν διαφωτιστική και πολύ χρήσιμη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα, βέβαια. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Και η απόδοση ζήτημα των ευθυνών, γιατί είναι ένα ισχυρό αίτημα. Όχι, η επόμενη μέρα για το σιδηρόδρομο εννοώ, διότι
Υπάρχει το ζήτημα τι θα γίνει αύριο, ποιος θα μπει μέσα στο τρένο και με ποιες συνθήκες θα μπει. Ήθελα αυτό είναι που θα αυτό πρέπει και να διασφαλιστεί. Τους καλεσμένους μου, αν αύριο θα παίρνανε το τρένο, δεν ξέρω. Κυρία Καραγκούνη. Είναι, η επόμενη μέρα είναι πολύ κρίσιμη και, ως προς τα τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για να μπορέσει ο επιβάτης να ξαναμπεί στο τρένο. Διότι έχει υποστεί ένα σοκ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ Κώστα. Έθιξε ένα σημαντικό ζήτημα τώρα και στο κλείσιμο εκτός των πληροφοριών που μας έδωσε και το ερώτημα βεβαίως γιατί το GSMR εφόσον υπήρχε από τον Ιούλιο δεν έγιναν οι απαραίτητες έτσι, κινήσεις ώστε να επισπευθεί. Αλλά πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω κύριε Καραγκούνη και αν εσείς θα πάρετε το τρένο αύριο. Ο Υπουργός θα εξειδικεύσει κύριε Νοστοπούλου στις επόμενες ημέρες, τη δέσμη μέτρων που πρέπει να υπάρξουν ώστε να αποκατασταθεί, σωστά λέει ο καλός σας συνάδελφος, η λειτουργία του σιδηρόδρομου. Διότι δεν μπορεί η Ελλάδα να μείνει χωρίς σιδηρόδρομο, δεν μπορεί δηλαδή να μην έχουμε σιδηρόδρομο στη χώρα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συγκεκριμένα αμέσα, πρώτα απ' όλα ολοκλήρωση του συμβατικού έργου, αλλά βεβαίως και άμεσα να δούμε τι θα κάνουμε την πρόσληψη τώρα προσωπικού. Για επιπλέον βάρδιες. Για επιπλέον βάρδιες. Τουλάχιστον να κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα, ώστε να αποκατασταθεί και το αίσθημα εμπιστοσύνης προς τους πολίτες, που είναι σημαντικό. Το έτερο ζήτημα είναι να προχωρήσει η έρευνα, διότι πέρα από το ανθρώπινο λάθος που το αναλύσαμε και βεβαίως και οι ειδικοί το είπαν και ο κ. Ντελέζος το είπε, υπάρχει το ζήτημα του συστημικού ζητήματος. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει η ενδελεχής έρευνα, που προφανώς θα υπάρξει, για να δούμε για ποιο λόγο καθυστέρησε το έργο. Το GSMR γιατί ήταν έτοιμο από τον Ιούλιο, κύριε Καραγκούνη. Δεν το ξέρω, κύριε Αναγκοστοπούλου. Θα αναδειχθεί, φαντάζομαι, στο επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω τι. Ήταν έτοιμο το έργο στον ΟΣΕ και εσείς το προτείνατε τώρα. Εντάξει, κύριε Βά, τώρα. 4 χρόνια, 5 χρόνια δεν είχατε κάνει ούτε 25 προσλήψεις σε σταθμάρχες και δεν είχατε κάνει τίποτα στο να αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες. Γυρίσαμε πίσω το προσωπικό από τις μεταθέσεις και τις μεταξύ. Μπορείτε να μου πείτε 5 χρόνια τι κάνατε, τι παραδώσατε, τι φωτοσύμαση παραδώσατε, πόσους σταθμάρχες παραδώσατε. Θα σας πω. Αφήστε λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα γιατί νομίζω. Μην φάτε όλο το χρόνο όμως και μετά λέτε ότι δεν σας είπα. Καθόλου. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν η έρευνα εκεί πρέπει να κινηθεί και ένα να δούμε τι ακριβώς έγινε, πόσα χρήματα δαπανήθηκαν, γιατί δεν προχώρησε το έργο και νομίζω ότι σε αυτά τα ερωτήματα που προφανώς όλοι περιμένουμε, κυρίως η μνήμη των αθώων ανθρώπων που χαθήκαν περιμένει και να έχουμε μια πλήρη εικόνα τι έχει συμβεί, πρώτα απ' όλα για να αποκατασταθεί ο σιδηρόδρομος αλλά και να μην μας ξανασυμβεί τέτοιο κακό. Στο τρένο θα μπείτε. Σας λέω. Ότι ένα, θα πρέπει ναι, να υπάρξει. Ένα, όχι, κύριε Καραγκούνη. Ακούστε, κύριε Νοστοπούλου, εγώ μπαίνω στο τρένο ως ένα μέσο όντως ασφάλειας. Και θεωρώ ότι θα πρέπει το να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα προσωπικό. Πρέπει να υπάρξει δέσμη των μέτρων αυτών, πρέπει να υπάρξουν οι μεγαλύτερες εξασφαλίσεις και βεβαίως θα μπω στο τρένο. Όπως και οι πολίτες θα πρέπει να μπουν στο τρένο, διότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Έγινε αυτό το δραματικό γεγονός, ναι, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Υπάρχει ένας σταθμάρχης και όχι πολλές βάρδιες. Δεν ξέρω αυτό λέω. Ακριβώς θα ανακοινώσει. Αυτό λέω. Αυτό θα ανακοινώσει. Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε εσείς, κύριε Παπά. Κοιτάξτε, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι κατά μία έννοια. Έχουμε και μία τύχη να τον έχουμε στο Υπουργείο Υποδομών, διότι ήταν επικεφαλής και συνεχίζει να είναι, αν έχω καταλάβει καλά, του επιτελικού κράτους. Άρα υποθέτω ότι κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Επικρατείας θα είχε ενημερωθεί και για τα εξώδικα των εργαζομένων απέναντι στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τα οποία υποσχόμαστε ότι δεν θα αφήσουμε να περάσουν έτσι στον δημόσιο διάλογο. Καταληκτικά, είναι προφανές, κατά τη γνώμη τη δική μας, ότι ο σιδηρόδρομος έχει έναν βασικό εχθρό, που είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και οι ανταγωνιστές του σιδηροδρόμου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ και 2,5 χρόνια με μικροσυμβάντα τα οποία δείχνανε προς την κατεύθυνση της μεγάλης καταστροφή στην οποία όλοι βιώσαμε. Ζήσαμε το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ήτανε απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε εκεί και με τα εξώδικα των εργαζομένων και με τις αλλεπάλληλες τις δικές μας παρεμβάσεις και βεβαίως με την εκοφαντική εγκληματική συναλλαγή που έκανε το ελληνικό κράτος με την εταιρεία κατεβάζοντας τον πύχη των επενδύσεων και αποσύροντας την υποχρέωσή του να αναπτύξει τα συστήματα ασφαλείας.
Να κρυθούμε όλοι. Θα συμφωνήσω εγώ και να αξιολογηθούμε όλοι. Θα συνεργαστείτε, ωστόσο, δεσμεύεστε ότι θα συνεργαστείτε με την κυβέρνηση ώστε να πέσει άπλετο φως. Με τη, θα την πιέσουμε. Έγινε, θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή μιας προσπάθειας συσκότησης. Αν είναι δυνατόν να βλέπουμε. Αν είναι δυνατόν να το πείτε. Ναι, αυτό λέω και το υπογραμμίζω, κύριε Γαραγκούνη. Το υπογραμμίζω και να σας πω γιατί. Διότι συγκρότησε μια επιτροπή μονομερός και βλέπουμε δημοσιεύματα ότι θα παράξει. Για το αντίστοιχο πόρισμα, μας κατηγορείτε. Επιτρέψτε μου λίγο. Μας κατηγορείτε για το βλέπουμε, βλέπουμε δημοσιεύματα ότι θα παράξει πόρισμα σε ένα μήνα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Να βγει πόρισμα γι' αυτό το οδυνηρό γεγονός αυτής της κλίμακας σε ένα μήνα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν φτιάχνει αυτή την επιτροπή κατά το δοκούν με ανθρώπους της επιλογής του και υπαγορεύει και στη δικαιοσύνη το πώς θα πάει. Για να μην κρυβόμαστε, εγώ σας λέω να κρυθούμε όλοι. Και να κρυθούμε και για αυτά που κάναμε και για παραλήψεις είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε τα πάντα. Όμως, στη δική μας τη θητεία ολοκληρώθηκε η διπλή γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μπήκε η ηλεκτροκίνηση σε όλη την διαδρομή και βεβαίως παραδώσαμε και το έργο της τηλεδιοίκησης που αυξάνει βεβαίως την ασφάλεια στο ποσοστό του 70% και αυτό αποδεικνύεται από τα περιουσιακά. Στο τρένο θα μπείτε αύριο, αν προσέξτε, να πάτε στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και θα διαμορφώσουμε και τις δικές μας τις προτάσεις των εργαζομένων κυρίως που τον πονάνε και τον αγαπούν το σιδηρόδρομο αποδεδειγμένα. Και ξέρανε ότι παίρνουν και μεγάλο ρίσκο όλα αυτά τα χρόνια που χτυπάγαν τις καμπάνες του κινδύνου για τα μικροσυμβάντα ή τα μεγαλύτερα συμβάντα τα οποία συμβαίνανε και θέλουμε να γίνει μια μεγάλη τομή και να ξαναμπεί στην καρδιά των μεταφορών ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα. Έχει πολλά να κερδίσει η εθνική οικονομία. Δυστυχώς λέω και το λέω εμφατικά, επιτρέψτε μου, κάποιοι επιβουλεύονται το μεταφορικό έργο του σιδηροδρόμου και θέλουν να είναι ο παρίας των μεταφορών. Ενώ πρέπει να είναι η κορονίδα των μεταφορών. Βεβαίως, πρέπει να είναι ο βασικός παίκτης. Το ερώτημα αυτό που έγινε υπάρχει πολύ μεγάλη καχυποψία. Γι' αυτό σας κάνω αυτή την ερώτηση. Αν θα μπαίνατε αύριο στο τρένο εσείς, κύριε Παπά. Εγώ σας είπα ότι θα δούμε ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Αντιλαμβάνομαι και την καχυποψία και τη δυσκολία που έχει ο κόσμος. Αλλά ναι, θα έμπαινα, θα εμπιστευόμουν τους μηχανοδηγούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίρνουν και το ρίσκο. Τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε αυτό, κύριε Παπά. Και αν ένας σταθμάρχης να στηρίξουμε το σιδηρόδρομο. Κάτι. Μέσα από τα μέτρα ενίσχυσης. Αν αλλάξετε μια τουλάχιστον μετά, είμαστε εδώ να το καλωσορίσουμε. Δεν τον στηρίξατε. Κύριε Παπά, ευτυχώς. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο τώρα γιατί μας παρακολουθεί και ο κόσμος. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορεί να βγάλουμε τα συμπεράσματά τους. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί πολύ συχνά το μετρό και δεν σας κρύβω ότι μπαίνοντας μετά το δυστύχημα στο μετρό, έκανα πολλές σκέψεις και καταλαβαίνω ότι δεν το ένιωθα μόνο εγώ. Το ένιωθαν και όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούμε τέτοια μέσα. Για να πάμε κάθε μέρα στις δουλειές μας και για να ζήσουμε, εν πάση περιπτώσει, με ένα μέσο το οποίο υποτίθεται ότι είναι και το πιο φιλικό στο περιβάλλον μέσο. Και είναι αλήθεια ότι αξίζει και δημοσιογραφικά, αν θέλετε, να κάνουμε μία έρευνα, να κάνετε μία έρευνα για ό,τι συμβαίνει σε όλες αυτές τις αφύλακτες διαβάσεις, ακόμα και μέσα στην Αθήνα, εδώ πολύ κοντά στα δικά σας στούντιο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν πρέπει να τρέχουμε μετά από τις τραγωδίες. Και αν κάτι επίσης προκύπτει και από αυτή την υπόθεση, είναι ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να μιλάμε, όχι να σιωπούμε. Και βλέπω πολλές φορές ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να εμφανίζονται ως opinion makers ή opinion leaders, οι οποίοι μας επιβάλλουν σιωπητήριο εφόσον διαφωνούμε με την κυβερνητική γραμμή. Όταν εμείς είπαμε ότι η γραμμή του ανθρώπινου λάθους δεν ήταν αρκετή γραμμή, και ότι υπάρχουν βαθύτερες ευθύνες, πέσανε πάνω μας. Ποιος σας επέβαλε σιωπητήριο, κύριε Στίβη? Πέσανε πάνω μας, θα σας πω, πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν αναφέρομαι γενικά στα μέσα ενημέρωσης. Υπήρξαν όμως άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να πούν ότι όποιο κόμμα ή όποιος πολιτικός δεν στεκόταν στη γραμμή του ανθρώπινου λάθους είναι ένας πολιτικός ο οποίος εξυπηρετεί αλλότερα συμφέροντα. Όταν ο κ. Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι δεν είναι ανθρώπινο λάθος και ζήτησε συγγνώμη, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να επιβεβαιωθούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό, κυρία Αναγνωστοπούλου, διότι όλοι μας και εμείς που κάνουμε πολιτική και κάποιοι οι οποίοι κάνουν δημοσιογραφία, και αυτό είναι κάτι το οποίο τιμά τη δικιά σας εκπομπή, αυτή την οποία σήμερα συμμετέχουμε εδώ, έχουμε υποχρέωση να μιλάμε για αυτά τα οποία πιστεύουμε.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί και αν θέλετε είναι και η ευθύνη που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν με τόσο τραγικό τρόπο από τη ζωή. Να μιλήσουμε για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο. Δυστυχώς, και αυτό κύριε Χριστίδη, είναι η δικιά μας ευθύνη. Θέλουμε και την εμπειρία σας πλέον. Δεν θέλουμε μόνο τα πιστεύω σας αναφορικά με τα ζητήματα, γιατί ήρθε αυτή η τραγωδία να φωτίσει πολλά λάθη, να φροντίσει μεγάλες καθυστερήσεις και ελπίζω, ειλικρινά το ελπίζω, αυτή η Επιτροπή Πυρογνωμόνων να ρίξει φως και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, γιατί θα πρέπει να βρουν δικαιοσύνη και αυτές όλες οι ψυχές. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόψινη συζήτηση. Μια δύσκολη μέρα, το είπαμε και στην αρχή. Σήμερα κυδέψαμε 17 συνανθρώπους μας. Με την ελπίδα λοιπόν ότι θα βγάλουμε άκρη, ότι θα ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι των ευθυνών και ότι θα φροντίσουμε να μην... θα φροντίσετε μάλλον και εμείς από δίπλα να ελέγχουμε και καλύτερα ίσως από εδώ και στο εξής αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.